Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του ναού η πάλι θα τη σπάσει. Έχουμε γνωρίσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τα κενά της ελλείψης στο σύστημα υγείας. Στεκόμαστε στο πλευρό των υγειονομικών, των γιατρών, όλου του νοσηλευτικού προσωπικού για καλυτέρευση ειδικών νοσηλείας και θεραπείας και των ασθενών καρκινοπαθών και γενικά όλων των ασθενών. Τα προβλήματα και τα αιτήματα είναι κοινά και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να πορευτούμε για την επίλυσή τους. Φυσικά εδώ και ένα χρόνο έχει επιδεινωθεί όλη η κατάσταση και θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει επιπλέον υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID αλλά και για όλες τις ασθένειες που υπάρχουν. Λοιπόν, ο πρόεδρος το είπε καλύτερα, είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστεί. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας. Βρισκόμαστε εδώ από τις σχολές επιστημών υγείας του ΔΠΑΕ. Στηρίζουμε τον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε βγάλει και μία ανακοίνωση σχετική μπροστά και στις δράσεις που έχουμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ και ένα χρόνο οι σχολές μας παραμένουν κλειστές και οι φοιτητές είμαστε μακριά από τα έδρανα του Πανεπιστημίου μας με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Την ώρα που φοιτητές σχολών υγείας με ευτική, νοσηλευτική και άλλες κάνουν κλινική άσκηση από τον υπολογιστή, που η Πανεπιστημίου Πολιτισίνδο έχει τραγικές ελλείψεις σε καθηγητές και εξοπλισμό, η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο να καλύψει τις ανάγκες μας. Αντίθετα, μειώνει εν μέσω πανδημίας τον προϋπολογισμό στην υγεία και δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν σχολές μας κάμερες και αστυνομία. Όλο αυτό το διάστημα τα πανεπιστήμια μας είναι κλειστά για τους φοιτητές και τη μόρφωσή τους, αλλά ανοιχτά σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιπληρωμή μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα συνεχίζονται απρόσκοπτα. Η απάντηση του Υπουργείου στις διεκδικήσεις των φοιτητών ήταν ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα συνεχιστούν οι κλινικές των φοιτητών των σχολών υγείας και οι πρακτικές ασκήσεις, ότι θα γίνουν διαζώσεις μετά το Πάσχα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα και η αρινή εξεταστική. Το Υπουργείο επιμένει ότι οι διαλέξεις μπορούν να συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση, αγνοώντας τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα. Δεν θα σταματήσουμε. Με τον αγώνα που δίνουμε χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα εδώ και καιρό, αποσπάσαμε τις όποιες δεσμεύσεις. Απαιτούμε να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν οι σχολές μας. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στις σχολές και τις διεκδικήσεις μας. Δεν θα κάνουμε πίσω από τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Απαιτούμε τώρα. Ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία για πειθαρχικό δίκαιο. Οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίες. Επιστροφή των φοιτητών στα πανεπιστήμια με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας αυτών και των εργαζόμενων. Επαναλειτουργία των κλινικών και των εργαστηρίων μας. Δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό. Μέρημνα για τον καθολικό μαζικό και δωρεάν εμβολιασμό όλων των κλινικών φοιτητών που θα επιτρέψει την επανέναξη της κλινικής μας άσκησης. Σχέδιο για την αναπλήρωση των χαμένων κλινικών και εργαστηριακών ωρών όλων των ετών. Άμεση και πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με προσωπικό και εξοπλισμό. Ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη θα μείνει στα χαρτιά. Οι φοιτητές δεν υποχωρούν στην καταστολή και την τρομοκρατία. Με πάνω από 8.500 νεκρούς στη χώρα λόγω του κορονοϊού, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει σύστημα κορονοϊού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο κόσμος να απευθύνεται στο δημόσιο σύστημα και να απευθύνεται στο ιδιωτικό, βάζοντας πολύ κοντρά το χέρι στην τσέπη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές και είναι και διαχρονικές. Γιατί και όλα τα προηγούμενα χρόνια μας λέγανε ότι πρέπει να συνυπάρχει το ιδιωτικό με το δημόσιο, ότι καλός είναι και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά έχουμε εμπειρία πώς χειρίστηκε και αυτή η κυβέρνηση το σύστημα της πανδημίας, όπου έδωσε με τη σέσουλα τα χρήματα στους κλινικάρχες, αφήνοντας τον κόσμο να πεθαίνει, αφήνοντας τον κόσμο εκτός μονάδας συντατικής, με τσαπατσουλήματα, με μπαλώματα, μετακινώντας προσωπικό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, από το κέντρο υγείας στα νοσοκομεία, από τμήμα σε τμήμα, για να καλύψει τις χοντρότατες ανάγκες που υπάρχουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα. Εδώ για το δικό μας νοσοκομείο, έχουμε αναδείξει από το παρελθόν πάρα πολλά χρόνια πριν την ακαταλληλότητα του κτηρίου, ένα γεγονός που το βιώνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι και οι ασθενείς, οι ογκολογικοί που έρχονται, τη στενότητα των χώρων, το κλείσιμο των μπαλκονιών, οι διάδρομοι που έχουν γίνει αρχεία. Είναι μια κατάσταση που ασφυκτικά είναι γεμάτο το νοσοκομείο. Νομίζεις ότι θα βγει ο κόσμος από τα παράθυρα. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται διπλά και τριπλά. Οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι είναι ένα στο τμήμα. Κάνει μια νοσηλεύτρια μόνη της το βράδυ, φτάνοντας σε σημείο να γινόμαστε επισφαλείς για τους ασθενείς μας και για εμάς τους ίδιους. Ένας
συνάδελφος ένα πόστο χωρίς αντικαταστάτη, χωρίς αναπληρωτή, με τον όγκο δουλειάς να αυξάνεται. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς στη σημερινή ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας, την κάνουμε ημέρα αγώνα και δράσης, αναδεικνύοντας τα προβλήματα. Δεν μας πείθει κανένας με τα δάκρυα στις κάμερες ότι όλα είναι καλά. Ξέρουμε τους νεκρούς, ξέρουμε τους συναδέλφους που χάσαμε, ξέρουμε πόσο ταλαιπωρείται ο κάθε Έλληνας πολίτης. Από αυτό το βήμα σας καλούμε σε αλληλεγγύη και είναι έμπρακτη η αλληλεγγύη με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, όπου απέτησαν και αιτήθηκαν στο Υπουργείο να συνταγογραφηθεί το τεστ COVID για τους καρκινοπαθείς που ταλαιπωρούνται διπλά και τριπλά, ένα αίτημα που το ασπαστήκαμε κι εμείς και το προωθήσαμε στο Υπουργείο και κατατέθηκε και στο Κοινοβούλιο και σφυρίζουν κλέφτικα για να δίνουν τα χρήματα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε τα προβλήματα όχι μόνο του νοσοκομείου μας, αλλά γενικότερα στη δημόσια υγεία. Ένα χρόνο τώρα βιώνουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Σε αυτό το χρόνο αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά ταυτόχρονα αναδείχθηκε ότι το δημόσιο σύστημα είναι αυτό που σήκωσε όλο το βάρος της πανδημίας, παρόλα τα προβλήματα που έχει. Η ευθύνη της κυβέρνησης πλέον είναι καταφανής. Όσο και να προσπαθεί να τις κρύψει με επικοινωνιακά τερτύπια και να μεταθέτει τις ευθύνες και στους πολίτες και στους υγειονομικούς, πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι συνέπειες όλης αυτής της αποτυχημένης διαχείρισης πλέον είναι προφανής. Βλέπουμε χιλιάδες θανάτους και χιλιάδες νοσούντες από COVID. Έχουμε και ένα πρόβλημα το οποίο αναδεικνύουμε και εμείς σαν ένα νοσοκομείο μη COVID, ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλες παθήσεις είναι πολύ δύσκολη η πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Η κυβέρνηση μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, που είχε όλο το χρόνο να προετοιμάσει και τα νοσοκομεία αλλά και την κοινωνία, δυστυχώς καθυστέρησε αρκετά. Πανηγύριζε ότι θα πέτυχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρώτο κύμα, ενώ έπρεπε να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας άμεσα με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να θωρακίσει τα μέσα συγκοινωνίας, τα σχολεία, να μειώσει τον αριθμό των μαθητών. Δυστυχώς έμεινε στην επικοινωνιακή διαχείριση. Είχαμε το δεύτερο κύμα, το οποίο έπληξε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε τραγικές συνέπειες, το έχουμε βιώσει όλοι. Χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό ως επίσης επικοινωνιακά ότι αυτό θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι με πολύ αργό ρυθμό εξελίσσεται. Το θέμα είναι ότι σαν νοσοκομείο, έχουμε σηκώσει όλο αυτό το διάστημα, όλο το βάρος, να εξυπηρετήσουμε τους ονκολογικούς ασθενείς, όχι μόνο της Βόρειο Ελλάδος, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδος. Η δουλειά έχει πολλαπλασιαστεί, το ξέρουμε όλοι. Εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, το Σωματείο έχει αναδείξει με παρεμβάσεις το πρόβλημα της μεγάλης υποστελέχωσης που έχουμε. Και στην ΥΠΕ και στη διοίκηση. Δυστυχώς, ελάχιστη ενίσχυση είχαμε όλο αυτό το διάστημα, γύρω στα 25 άτομα περίπου επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων 10 νοσηλευτές μόνο, οι οποίοι μάλιστα μεταθέστηκαν στο Ιπποκράτειο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης για δεύτερη φορά έχουν μεταφερθεί, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Έχει το νοσοκομείο μας πάνω από 120 επικουρικούς συναδέλφους, οι οποίοι δυστυχώς μπήκαν σε τη διαδικασία να πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για να διεκδικήσουν δικαστικά την μονιμοποίησή του. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματά μας, να φέρει προσωπικό στο νοσοκομείο, να λύσει το χρόνιο αίτημα που έχουμε για την έντασή μας στα βαρέα νοσοκομεία.